την απονομή του επόμενου πλάτινου βραβείου της βραδιάς, το οποίο παίρνει... Ποιος το παίρνει? Η Σίτα, φυσικά, γιατί κερδίζει στην κατηγορία διαχείριση αποβλήτων για το Project Σίτα, ολιστική και δομημένη διαχείριση των αποβλήτων. Η Σίτα, λοιπόν, συμπλήρωσε 7 χρόνια ως ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο με μηδενικά απόβλητα στις χωματερές, λαμβάνοντας το πιστοποιητικό Zero Waste to Landfill. Μεγάλη τιμή και χαρά να λαμβάνουμε αυτό το σπουδαίο βραβείο. Τιμή γιατί βρισκόμαστε εδώ, ανάμεσα σε πρωταγωνιστές και κορυφαίους οργανισμούς, για να χαιρετήσουμε όλες τις επιχειρήσεις για το όραμα, την τόλμη, τις καλές πρακτικές και τις καινοτομίες τους που παίρνουν το επιχειρήν αλλά και τον τόπο μας πιο μπροστά. Το όραμα, η τόλμη και η επιμονή σε άριστες πρακτικές είναι σημαντικά στοιχεία στην εποχή του Perma Crisis, όπου όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα αδιάκοπων προκλήσεων. Στη ΣΥΤΑ τις προκλήσεις αυτές τις αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και προσαρμοστικότητα, ώστε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο στη ΣΥΤΑ ακολουθούμε τον δρόμο της ολιστικής διαχείρισης βιώσιμης ανάπτυξης. Το μοναδικό δρόμο που μπορεί να διασφαλίσει ότι από τη μία ο οργανισμός μας παραμένει ανταγωνιστικός και ανθεκτικός, ενώ από την άλλη ακολουθεί ένα μοντέλο διαχείρισης των δραστηριοτήτων του που αφήνει θετικό αποτύπωμα στον πλανήτη μας για το καλό των γενεών, των επόμενων γενεών. Αυτό το βραβείο, λοιπόν, μαζί με τα υπόλοιπα βραβεία που έλαβαν προλίγου με εξίσου μεγάλη χαρά οι συνάδελφοί μου από τη ΣΥΤΑ, αποτελούν μεγάλη επιβράβευση του οράματος στη ΣΥΤΑ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του οργανισμού μας, αλλά και του τόπου μας γενικότερα. Ευχαριστώ, επομένως, πρώτα την υπέροχη μεγάλη ομάδα της ΣΥΤΑ, που βραβεύτηκε προηγουμένως, αλλά και όλους αυτούς που δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση και στη διεύθυνση του οργανισμού μας για το όραμα και την κατεύθυνση. Και ευχαριστώ θερμά και την Μπούσια Κύπρου και την Κρητική Επιτροπή για την αναγνώριση και υποσχόμαστε να είμαστε και του χρόνου εδώ με ακόμη μεγαλύτερη ομάδα. Ευχαριστώ ξανά.